Α, θα μας κάνεις λαμπάδες να στολίσουμε. Με μεγάλη μου χαρά, αγγέλη μου. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Ναι. Μπράβο. Πάμε να το δείξουμε. Ναι. Σπάμε το κερί σε μικρά κομμάτια. Τελειώνουμε το τυρί το κερί και μετά βάζουμε τα φετίλια μέσα με μια μικρή φούρκα, το περνάμε και μετά έχουμε το καπηλίκι και περιχάμε τις λαμπάδες να τις κάνουμε χοντρές. Εδώ λιώνει το κεράκι που σπάσαμε. Ναι, ναι, το κεράκι. Το κερί πάντα να είναι λίγο χλιαρό. Να το σβήσω αυτό. Πάρτε το αυτό. Πες το λίγο, πάρτε. Έχουμε το ξύλο που ακουμπάμε τις λαμπάδες για να τις παίρνουμε με τη σειρά. Τις λαμπάδες πάντα έτσι γίνονται. Χειροποίητες. Αφού περιχύνονται πάρα πολλές φορές για να γίνουν χοντρές οι λαμπάδες, τις περιχάμε ξανά και τις τελειώνουμε με ένα ζεστό κερί. Στο τέλος το κερί πρέπει να είναι ζεστό για να γίνουν όμορφες οι λαμπάδες. Τις λαμπάδες τις κάνουμε μόνοι μου, γι' αυτό έχουμε αυτά τα κρεμαστάρια εδώ για να μπορούμε να τα κουλάμε. Μπράβο, γεια. Μία λαμπάδα τελειωμένη. Είναι από αγνό κερί και δεν σπάει. Τη λιγάμε και δεν σπάει η λαμπάδα, γιατί το κερί είναι αγνό. Και χειροποίητες οι λαμπάδες που τις κάνουμε. Για ίσιαξ την πάλι. Τέλεια. Ενώ τελειώνουμε τις λαμπάδες, τις βάζουμε σε ένα επίπεδο ίσιο μέρος και παίρνουμε το μαχαίρι και κόβουμε από κάτω και να γίνουν οι λαμπάδες ίσιες. Και τώρα ήρθε η ώρα για στόλισμα. Κωνσταντίνα, αγορίστηκες ή κοριτσίστηκες θα μας φτιάξεις? Και αγορίστηκες και κοριτσίστηκες. Πρώτα να κάνουμε μία κοριτσίστικη, να βάλουμε το ωραίο μας το λουλουδάκι και μετά για το αγοράκι θα το κάνουμε. Έτοιμες και οι λαμπαδίτσες, κοριτσίστικη και αγορίστικη. Καλό Πάσχα!